Εδεσματά, θα το ρίξουμε στο γλέντι. Θα πάμε να γλεντήσουμε και θα πάμε να γλεντήσουμε στην Κοζάνη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι στην Σκούρκα. Δεν μπορώ να προφέρω καλά. Πες μας πώς λέγεται η περιοχή, η Δέσποινα. Καλημέρα. Σκούρκα. Καλή σας ημέρα, Σκούρκα. Όχι, για να μην νομίζετε ότι μπορώ να την προφέρω σωστά. Δέσποινα, για να μην νομίζουν και οι τηλεθεατές λοιπόν, μας ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Είναι με απόστροφο, έτσι. Σίγμα, κάπα, απόστροφος, είναι έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Και είναι ίδιον των Κοζανητών να κόβουν τα φωνήεντα. Οπότε έτσι προέκυψε, αντιλαμβάνεστε ότι κάπως έτσι. Τώρα λοιπόν για πες μας, ναι, γλέντι, εδώ που βρισκόμαστε φωτιές, τώρα, η φανή της Κοζάνης και η παραδοσιακή αποκριά θα αναβιώσουν εκεί τις επόμενες ακριβώς ημέρες. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είναι πραγματικά η χαλάρωση και η ανάγκη που έχουμε να ξεφύγουμε και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Το ότι παραμένει η παράδοση ζωντανή, η φανή που βλέπετε πίσω μας, αυτή είναι που θα ανάψουν σε 15 γειτονιά στην Κυριακή. Καθημερινά ανάβει και ένα. Σήμερα την τιμητική του έχει η Σκούρκα, γλέντι φωτιά. Πέφτουν οι μάσκες, δεν βάζουμε μάσκες εδώ και γλεντούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία. Νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Κουζιάκης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, για να μας δώσει λίγο και την εικόνα αυτής της ενός εθήμου που ουσιαστικά κρατείται πραγματικά ζωντανό εδώ και αιώνες. Κύριε Κουζιάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στους ακροατές και θεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και τους εύχομαι και εκ μέρους του Συλλόγου καλή αποκριά, υγεία και όλα να πάνε καλά. Για πείτε μας το μυστικό επιτυχίας τώρα αυτής της αποκριάς, γιατί είναι μια αποκριά εντελώς ξεχωριστή από τις άλλες. Ακριβώς, είναι μοναδικό έθιμο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται αλλού πουθενά αυτός ο τρόπος γιορτής της αποκριάς. Και στόχο έχει κυρίως να ακουστούν κάποια τραγούδια τα οποία λέγονται μόνο την αποκριά, αλλά και περισσότερο να γίνει κατανοητό στους επισκέπτες ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, λαϊκή συμμετοχή. Εμείς δεν είμαστε χορευτικά συγκροτήματα να χορεύουμε. Απλώς τραγουδάμε τα τραγούδια τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και προτείνουμε και στον κόσμο να ακολουθήσει και αυτό το τραγούδι. Ωραία. Είναι αλήθεια να ότι το καθημερινά ανάβει ένα φαγόνος. Να μας πει και το τραγούδι κάλεσμα. Μία κουβέντα από τη νέα γενιά, αμέσως. Ο Γιώργος Αλευράς. Χρόνια πολλά. Πώς εκλαμβάνεται το έθιμο, Γιώργο? Προσπαθούμε να το αναβιώσουμε και να το συνεχίσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί πραγματικά έχει έρθει με τους προγόνους μας από την Ήπειρο και το συνεχίζουμε κάθε χρόνο και θέλουμε να το δώσουμε στις επόμενες γενιές. Ωραία. Γιατί είναι ξεχωριστό, είναι παραδοσιακό, διαφέρει από όλες τις άλλες αποκριές και τα καρναβάλια εν Ελλάδα. Πάντως είναι αλήθεια ότι και το σκοπτικό και το ξεδιάντροπο τραγούδι κυριαρχεί. Ο κόσμος με ένα μαγικό τρόπο πιάνεται χέρι-χέρι χωρίς να γνωρίζει τα τραγούδια και συμμετέχει, και εδώ το βράδυ θα υπάρχει περισσότερος από 3.000 κόσμος. Πάμε να καλέσουμε όμως με το τραγούδι του Φανού. Ναι. Όλοι μαζί πάλι, με τον κύριο Λουπουσκό. Πάλι το τραγούδι ξεκινάει ας πούμε επαναλαμβανόμενο, αλλά ξεκινάμε πάντα με ένα τραγούδι ας πούμε που είναι ανοίγει ο χορός. Ευγάτε αγώνα γοριά μου στο χορό. Ευγάτε αγώνα γοριά μου στο χορό. Ευγάτε αγόρια μου στο χορό, κοράσια στο Σεριάνι, κοράσια στο Σεριάνι. Ευγάτε αγόρια μου στο χορό, κοράσια στο Σεριάνι. Πολύ ωραία. Δέσποινα, και με αυτό το κάλεσμα λοιπόν σας ευχαριστούμε μας καλείτε να έρθουμε στην Κοζάνη στο γλέντι αυτό για να δούμε όλα αυτά τα παραδοσιακά που έρχονται από πολλά χρόνια. Και ήταν μια μικρή γεύση από για αυτά που ετοιμάζουμε για τη Δευτέρα. Γιατί θα έχουμε καλέσματα και από εδώ. Και πολύ περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Σας ευχαριστούμε όλους. Και τώρα μετά το ευχάριστο αυτό διάλειμμα. Μ' αρέσει.